Με μια βραδιά γεμάτη προσφορά και θέληση ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις του Κεθέα Αριάδνη για τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας κατά των ναρκωτικών που τιμάται στις 26 Ιουνίου. Η απεξάρτηση είναι κάτι που χρειάζεται να το γιορτάζουμε και να το λέμε ότι για όποιον θέλει να απεξαρτηθεί γίνεται. Πολιτιστική σύλλογη του νησιού, ο Σύλλογος Οικογένειας και μέλη του Κεθέα Αριάδνη με το σύνθημα «Μαγειρεύοντας καθαρή ζωή» έφτιαξαν και πρόσφεραν στους επισκέπτες παραδοσιακά εδέσματα. Πόσα χρόνια είναι το Κεθέα Αριάδνη στο Ηράκλειο? Το Κεθέα στο Ηράκλειο είναι από το 1993, σαν ολοκληρωμένο πρόγραμμα είναι από το 2000 με τη δημιουργία της θεραπευτικής κοινότητας εδώ στο Ηράκλειο και προσπαθούμε να απαντήσουμε και σε σύγχρονες εξαρτήσεις, νόμιμες πέρα από τα παράνομα νόμιμες εξαρτήσεις όπως είναι το αλκοόλ, ο τζόγος, το διαδίκτυο. Στο χώρο του οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου στήθηκε έκθεση ζωγραφικής αλλά και χειροτεχνημάτων των μελών των οικογενειών του Κεθέα και των ίδιων των συμμετεχόντων στα προγράμματα του οργανισμού. Δεν υπάρχουν ψυχές άχρηστες, ούτε άχρηστοι άνθρωποι, ούτε καμένα χαρτιά. Υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται τις κατάλληλες ευκαιρίες, το κατάλληλο περιβάλλον, τις κατάλληλες συνθήκες για να ευωδώσουν και να δώσουν πίσω και στην τοπική κοινωνία αυτό που με κόπο έχουν κατακτήσει σαν σήμερα. Είναι η πρώτη φορά που ζωγραφίζω, που το κάνω, δηλαδή είναι τώρα 3 μήνες ασχολούμαι. Πίστευα δεν έχω την υπομονή να κάτσω να κάνω μια ζωγραφιά. Τελικά είναι κάτι που με ηρεμεί, κάτι που μου δίνει ικανοποίηση και με το αποτέλεσμα. Ας πούμε, εντάξει, η πρώτη ζωγραφιά που έκανα ήταν για την κόρη μου. Έβαλα χρώματα που αρέσουν σε αυτήν και από εκεί ξεκίνησα να κάνω κάτι καινούργιο και δημιουργικό. Καλλιτέχνες που δεν ήξεραν πως έχουν τέτοιο χάρισμα και άλλοι που το ήξεραν αλλά το κρύψαν πίσω από δεκανίκια. Άνθρωποι που έχασαν το δρόμο αλλά το βρήκαν ξανά με τη βοήθεια του Κεθέα Αριάδνη. Ζωγραφίζουμε πολλά δέντρα για κάποιο λόγο. Ίσως επειδή τα δέντρα είναι από τους αλληλέγγυους οργανισμούς. Δηλαδή για να υπάρξει ένα δάσος χρειάζονται πολλά δέντρα μαζί, το οποίο το ένα εξυπηρετεί το άλλο. Το ένα προσφέρει ασφάλεια στο άλλο, προσφέρει τροφή στο άλλο. Έτσι, νομίζω ότι επιτέλους βρήκαμε ένα χώρο ασφαλές και αλληλέγγυο που μπορούμε να νιώσουμε ασφάλεια και να προχωρήσουμε. Τα χέρια σκλίνουμε και ταξιδεύουμε. Μια γιορτή για μια καθαρή ζωή λοιπόν. Και όπως κάθε γιορτή, έτσι και αυτή περιείχε εκτός από όλα τα άλλα ζωντανή μουσική, ρεμπέτικη, κριτική. Ξεχωριστή στιγμή το τραγούδι που έγραψαν και ερμήνευσαν τα παιδιά της ομάδας μουσικής του Κεθέα Αριάδνη. Έχουμε την τύχη να γνωρίζουμε τα παιδιά μέσα από τη δημιουργικότητά τους και κάπου εκεί να δίνουμε το ραντεβού και να συναντιόμαστε και να νιώθουμε ευτυχισμένοι. Είμαι πολύ περήφανη σήμερα για την ομάδα και θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ το κάθε ένα από τα παιδιά για την προσπάθεια που έκαναν. Κυροκροτώ, μαθά, κυροκροτώ, κυροκροτώ, μαθά, κυροκροτώ.